Καλησπέρα φίλοι και φίλους του Δημήτρη Channel και του Collector 2877. Σήμερα έχουμε βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό που αφορά νομίσματα. Και θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο νόμισμα, αρκετά παλιό, το 10 λεπτά του 1882. Γενικά δεν κάνω συχνά βίντεο, γιατί εκτός από το ότι είναι πολύ πιο κουραστικά από τα βίντεο που κάνω στο Δημήτρη Channel, θέλει και κατάλληλο φωτισμό, γενικά θέλει αρκετή δουλειά για να βγει σωστό το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχάς κάποια ιστορικά στοιχεία. Να πούμε ότι ο βασιλιάς Γεώργιος κυβέρνησε από το 1863 έως το 1913, 50 χρόνια δηλαδή. Σε αυτά τα 50 χρόνια κυκλοφόρησαν πολλά νομίσματα. Το συγκεκριμένο νόμισμα είναι χάλκινο. Χάλκινα νομίσματα κυκλοφορήσανε 4 αξίες. Τα μονόλεπτα, τα δίλεπτα, τα πεντάλεπτα και τα δεκάλεπτα. Τα δεκάλεπτο είναι αυτό που, όπως είναι αυτό που παρουσιάζουμε εδώ. Τα δεκάλεπτα επίσης είναι σε 2 ποικιλίες, δηλαδή υπάρχουν 2 δεκάλεπτα της χρονολογίας 1869 και 1870 που είναι με την νεότερη κεφαλή του Γεωργίου και με τη γυραιότερη είναι του 1878, του 79 και του 82 που δείχνουμε εδώ. Το συγκεκριμένο νόμισμα κόπηκε σε μια ποσότητα 16 εκατομμυρίων τεμαχίων από το νομισματοκοπείο του Παρισιού και θεωρείται σε σχέση με τα υπόλοιπα 5 που ανέφερα, με τα υπόλοιπα 4 που ανέφερα, ως το πιο εύκολο σε σχετική σπανιότητα. Το συγκεκριμένο νόμισμα έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 63 RB από την εταιρεία PCGS. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν 2 εταιρείες πιστοποιήσεων, οι πιο δημοφιλείς δηλαδή, είναι η PCGS και η NGC. Αμφότερες έχουν την έδρα τους στην Αμερική, η PCGS έχει και παράρτημα στην Ευρώπη, στο Παρίσι. Και πάμε να δούμε το συγκεκριμένο νόμισμα, με, όπως κάνουμε σε όλα τα βίντεο του καναλιού, με πιο έτσι αναλυτικό zoom, να το θαυμάσουμε από κοντά. Να υπενθυμίσω ότι το RB που βλέπετε εδώ σημαίνει red brown. Υπάρχουν 3 διαβαθμίσεις όσον αφορά το χρώμα των χάλκινων, γι' αυτό μπαίνει και δίπλα από το βαθμό του 63, που θεωρείται ακυκλοφόρητο νόμισμα σε σχετικά μεσαίες καταστάσεις. Το RB είναι red brown λοιπόν και δείχνει το βαθμό που έχει κρατήσει το χρώμα που είχε αρχικά το νόμισμα, πόσο κόκκινο το έχει μείνει δηλαδή από το χαλκό. Αυτά τα νομίσματα με το καιρό, όπως ξέρετε, υφίστανται μια οξείδωση και το χρώμα τους καθεδίζει στα χάλκινα ανάλογα με την διαδικασία της, ανάλογα με την αποθήκευσή τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποια νομίσματα τα οποία, ας πούμε, είχαν εκτεθεί για πολύ καιρό έτσι σε συνθήκες όχι τόσο καλές γίνονται πιο μαύρα, ενώ άλλα που ήταν εκτεθειμένα λιγότερο κρατάνε ακόμα αυτό το κόκκινο που είχε στην αρχή ο χαλκός τους. Και τα red είναι αυτά τα οποία είχαν αποθηκευτεί σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πολύ ασφαλές και δεν έχουν χάσει καθόλου το αρχικό λούστρο, πατίνα που είχαν και όλα αυτά. Πάμε να το δούμε λοιπόν το νόμισμα πιο αναλυτικά. Παιδιά, να τονίσω ότι είναι αρκετά δύσκολες οι λήψεις σε τέτοια νομίσματα, γιατί για να φανεί όλη αυτή η λεπτομέρεια χρειάζεται πάρα πολύ καλό φωτισμό. Και προσπαθώ με όσο καλές συνθήκες μπορώ. Αυτό το νόμισμα λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, είναι ακυκλοφόρητο. Έχει βέβαια κάποιες πολύ μικρές αμοιχές, τις οποίες αν δεν τις είχε θα έπαιρνε ακόμα πιο υψηλό βαθμό. Η κυριότερη των οποίων είναι στο φρύδι που έχει εδώ πέρα. Αλλά κατά τα άλλα είναι, βλέπετε, πάρα πολύ καλό. Είναι σχεδόν άψογο. Και έχει και πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Αυτό είναι το πιο κοντινό πλάνο που μπορώ να πάρω για να φανούν όλες οι λεπτομέρειες.
Τα κυριότερα στοιχεία που κοιτάμε σε ένα τέτοιο νόμισμα, όταν είναι ακυκλοφόρητο, είναι το φρύδι του, που πρέπει να είναι, επειδή είναι το πιο ψηλό σημείο του αναγλύφου. Ανάγλυφο είναι αυτό το οποίο, το σχέδιο το οποίο εξέχει από την επιφάνεια, και βλέπετε ότι διατηρείται όπως είναι, αν εξαιρέσουμε αυτό το μικρό, τη μικρή αμοιχή. Κατά τα άλλα είναι όπως ήταν όταν βγήκε, γι' αυτό και έχει το νόμισμα θεωρείται MS, Mind State. Το μουστάκι του, που πρέπει να είναι σε όλη την έκτασή του, και το μαλλί φυσικά, είναι μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να προσδώσουν την διαφορά στο βαθμό και στην τιμή κατά συνέπεια. Εδώ η χρονολογία, ο χαράκτης, το νομισματόσημο. Αυτή είναι η πίσω του όψη. Διόβολον λέει εδώ. Ήταν η εναλλακτική φαίνεται ονομασία τότε. Διόβολη. Επίσης βλέπετε εδώ όλες τις λεπτομέρειες του νομίσματος. Ειδικά τα φύλλα που πρέπει να είναι όλα άψογα. Νομίζω στο πλάνο αυτό θα προσπαθήσω να σας δείξω και το λούστρο του νομίσματος, που είναι αρκετά δύσκολο να φανεί λόγω των αντανακλάσεων. Θα προσπαθήσω και εδώ στην μπροστά μεριά να σας το δείξω. Και από μια άλλη πλευρά, εδώ πιστεύω φαίνεται αρκετά καλά και το καφεκόκκινο χρώμα. Όσο πιο πολύ είναι το κόκκινο χρώμα που μένει από την αρχική του κατάσταση, τόσο πιο υψηλό βαθμό είναι το νόμισμα. Νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο γινότανε, για να το απεικονίσω όσο πιο σωστά γίνεται. Και για να είναι πλήρης η ανάλυσή μας, πρέπει να πούμε και κάποια οικονομικά στοιχεία. Αυτό το νόμισμα σε αυτό το συγκεκριμένο βαθμό, η τιμή του πρέπει να προσεγγίζει γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Αυτό βέβαια παίζει ανάλογα με την αγορά. Αυτά τα συγκεκριμένα νομίσματα, τα κυκλοφόρητα του Γεωργίου, με τον καιρό ανεβαίνει η αξία τους. Γενικά υπάρχει ζήτηση για υψηλό βαθμό ελληνικά νομίσματα, ειδικά των παλιών καταστάσεων, και ακόμα πιο ειδικά τα πιο ακριβά. Για παράδειγμα, αν το βρει κάποιος σε 65 αυτό το ίδιο το συγκεκριμένο νόμισμα, η τιμή του μπορεί να αγγίξει και τα 2.000. Αντίθετα, σε πολύ χαμηλές καταστάσεις, δηλαδή σε καταστάσεις χρησιμοποιημένες, ένα τέτοιο νόμισμα μπορεί να κάνει και 10 ευρώ και 5 ευρώ. Είναι δηλαδή όλα ανάλογα της κατάστασής του. Γενικά δηλαδή, λόγω του τυράζ που είναι 16 εκατομμύρια, δεν είναι ένα σπάνιο νόμισμα. Σπάνιο είναι μόνο σε... Όχι σπάνιο, δύσκολο είναι μόνο σε ακυκλοφόρητες καταστάσεις. Και σπάνιο είναι σε πολύ υψηλές ακυκλοφόρητες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτά και από το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ελπίζω να δείξουμε και άλλα νομισματάκια και χαρτονομίσματα, και να δείτε γενικά το συλλεκτικό κανάλι, που έχουμε πάρα πολλά συλλεκτικά είδη, και όσο μπορώ και εγώ και έχω χρόνο θα δείχνω και περισσότερα βίντεο. Να είστε όλοι καλά!